Ένα μικρό διάλειμμα στις καυτές μέρες του καλοκαιριού θα αποτελέσει σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ολόκληρη τρέχουσα εβδομάδα, αφού κυρίως στα ορεινά αναμένονται κατά τις απογευματινές ώρες βροχές και καταιγίδες, ενώ και η θερμοκρασία θα διαφοροποιηθεί ως προς τις μέγιστες τιμές της, αν και θα διατηρηθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα. Μοναδική εξαίρεση ίσως αποτελέσουν η Τετάρτη και η Κυριακή, όπου τα φαινόμενα αυτά θα είναι περιορισμένα. Αύριο υπάρχει πιθανότητα κυρίως στις ορεινές περιοχές, φαίνεται όμως να είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με σήμερα. Αλλά και την Πέμπτη, κυρίως έτσι προς το βράδυ, περιμένουμε να έχουμε μία καινούρια εμφάνιση φαινομένων και φαίνεται ότι και την Παρασκευή, από τις πρωινές κιόλας ώρες, θα έχουμε βροχές και πιθανώς καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα φαίνεται ότι πιθανώς την Παρασκευή να είναι και κατά τόπους ισχυρές. Και διατηρείται έτσι ο καιρός και το Σάββατο για να έχουμε μία σχετική βελτίωση την Κυριακή. Δηλαδή θα έλεγα σχεδόν όλη η εβδομάδα, με λίγο πιο ήπια την αυριανή μέρα και καλύτερη της Κυριακής, θα είναι ένα διάστημα με βροχές και καταιγίδες. Θα έλεγα μάλλον καλές είναι σαν μέγιστες τιμές, πέφτουν όμως αρκετά τις πρωινές ώρες, πέφτουν σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από τους 20 βαθμούς, που δεν είναι και τόσο έτσι για αυτή την εποχή τόσο συνηθισμένο. Και να πούμε ότι με πολύ μικρές έτσι αποκλίσεις θα διατηρούνται περίπου εκεί στους 30 με 33 βαθμούς οι μέγιστες. Και η άνεμη στο Αιγαίο πέλαγος? Η άνεμη γενικά είναι από βόρειες διευθύνσεις και δεν φαίνεται σε γενικές γραμμές να έχουν σημαντικές εντάσεις, δηλαδή δεν φαίνεται να ξεπερνούν έτσι τα 4 ίσως τα 5 μποφόρ, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι σε περιπτώσεις που έχουμε καταιγίδα ο άνεμος μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά και να ενισχυθεί αρκετά πάνω από τον μέσο άνεμο που θα περιμέναμε. Κλείνοντας, η κυρία Παπακρύβου τόνισε ότι η επόμενη εβδομάδα, από το μέσο της και μετά κυρίως, αναμένεται να είναι πολύ καλύτερη από άποψη καιρικών συνθήκων, ενώ και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει και πάλι μια αυξητική τάση.